Γιατί έχει ενδιαφέρον να δώσουμε το λόγο στον αντίπαλο. Ναι, καλέ, μα τι μα τα λέμε και κάθε μέρα. Ποιο δημοσιογράφο εξόργησε? Ο ανεπίτρεπτος, ανυπόστατος, ανιστόρητος του Sky. Ποιον λες τώρα? Πορτοσάλτε. Τον είχαμε από παλιά και θυμάμαι που λέγα του Γιάννη, τι τον θες αυτόν? Του Αλαφούζου, του κύριου Αλαφούζου, εντάξει, ναι, συγγνώμη. Έκαναμε μαζί το Sky. Επειδή γνωρίζω. Και τον έφερε. Και μου έκανε από τότε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση το Τζιτζιφιονιέ. Το κομιλφό, το Τζιτζιφιονιέ. Το κομιλφό, το Τζιτζιφιονιέ. Αλλά είχε ένα έτσι καθοσμορφισμό ωραίο αυτό. Και του έλεγα, τι είναι τούτο ρε Γιάννη. Τι να κάνουμε. Και καθοδόν άρχισε αυτό το πράγμα να γίνεται ένας μοχλός, λες και τσεκάρουμε κάθε μέρα τις αντοχές μας ως λαός. Λες και τσεκάρω εγώ το τι άλλο θα μου συμβεί. Μου το πάνε να ξέρεις όμως. Πώς τον λένε, γιατί αποφεύγω τον μάτι. Όχι άλλος πορτοσάλτες στη ζωή μου. Όχι άλλος πορτοσάλτες στη ζωή μου. Κατάκτησα τη ζωή μου να ζω, να με γλιτώνει η ιατρική, να ζω και δεύτερη και τρίτη φορά, αλλά πορτοσάλτε κερατά δεν θα ξαναβάλω πάνω από το κεφάλι μου. Σέβομαι απόλυτα αυτά που λέει. Και απαντώ, επειδή είπες για ονόματα. Πάρτε δεν αυτή. Είναι αυτός που είπε επιτέλους θα φτιάξουμε και δρόμους. Ναι. Άρα έπρεπε να δυστυχώς να πεθάνουν ναι, και εκεί. Παιδιά ναι, σχολείο. Εδώ τι δηλαδή, ναι. πρέπει να έχουμε πρώτα. Δυστυχώς. Δηλαδή και κάθομαι εδώ τώρα. Άστο. Και δεν πάω να τον φτύσω. Απλά επειδή εσύ έχεις και την πορεία που κατάλαβες, το ίδιο μπορώ να πιστεύω και εγώ ακριβώς τα ίδια με σένα. Αλλά αν το πω εγώ θα πέσω να με φάνε. Φτύνω καλύτερα. Ή ο Γρηγόρης, ή ο Γιάννης. Αλλά, όχι, παιδιά, εγώ τα λέω τα πράγματα όπως έγινε. Αυτό είναι συγκεκριμένο που λέω. Μπορεί να νιώθω.